Εξαιρετική μακαρονάδα. Πελαμός, πελαμός. Και τώρα το Sloppy Joe's. Τι είναι το Sloppy Joe's, θα μάθετε σήμερα. Βασικά είναι εκεί μας. Αυτό είναι. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το φτιάχνω τα Σαββατοκυριακά, γιατί άμα είμαι κουρασμένη και με ζαλίζουν τα παιδιά και ο σύζυγος θέλουν φαγητό, το πιο εύκολο πράγμα για να φτιάξετε Σάββατο ή Κυριακή χωρίς να ταλαιπωρηθείτε είναι αυτό το Sloppy Joe's. Έτσι το ονομάζουμε στο σπίτι. Γιατί σερβίρεται με ρύζι ή με πατάτες, αν έχετε τη διάθεση να τα φτιάξετε, ή και με πουρέ. Και πουρέ υπάρχει και το, αυτό το instant που εντάξει, εγώ το φτιάχνω γιατί είναι πολύ γρήγορο και εύκολο. Για το Σαββατοκύριακο κάνω ό,τι πρέπει. Άρα πάμε στην εκτέλεση. Στο ματεμένιο μου τηγάνι και χρησιμοποιώ σήμερα το Atlas μου το ματεμένιο 24 πόντους διάμετρο. Έτσι έχει ζεσταθεί. Πάμε να ρίξω μέσα τον κυμά μου, το χοιρινό κυμά. Αυτό είναι χωρίς λίπος καθόλου. Αν σας αρέσει, εντάξει, να λίγο παραπάνω μιλούν, βάρτε, αλλά εγώ το είναι, αυτό είναι χωρίς καθόλου λίπος μέσα. Λοιπόν, έτσι με τη σπάτουλα μου μαγειρεύω τον κυμά, έτσι για να αλλάξει χρώμα, να μην είναι έτσι αυτό το μόνο χρώμα. Αυτό θέλω σε αυτήν τη φάση. Και μαζί πάμε να ρίξουμε μέσα μια κουταλιά κρεμμύδι ψιλοκομμένων, μέσα και αυτό. Και τα πιπέρια μας, τα πράσινα, αυτό είναι ένα πιπέρι που έχω κόψει έτσι σε ροδέλες. Αφαιρούμε τα σπόρια σε ροδέλες και κόβουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Μουστάρδα, έτσι ό,τι σας αρέσει, την κίτρινη τη μουστάρδα ή τη γαλλική, μέσα. Κέτσαπ, μέσα. Για να δώσουμε γεύση, έναν κύβο ζωμών βοδινών μέσα έτσι φρηματισμένο. Επίσης, καστανή ζάχαρη μέσα. Και λίγο Worcester sauce. Έναν ανακάτεμα έτσι σπάζοντας τον κυμά μας, ξανά με τη σπάτουλα. Και ανακατεύουμε. Η φωτιά μας έτσι πάντα δυνατή. Σε ματεμένιο τηγάνι πάντα καλύτερα. Και αφήνουμε έτσι να πάρει μια καλή βράση το φαγητό μας για ακόμα 5-6 λεπτά και είμαστε έτοιμοι. Και να μην ξεχάσουμε, θέλουμε και λίγο αλατάκι μέσα και λίγο πιπέρι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Είδατε πόσο γρήγορα έχει φτιαχτεί. Αν θέλετε, όπως είπαμε, συνοδεύετε με ό,τι σας αρέσει. Εγώ θα βάλω ρύζι σήμερα, γιατί και αυτό γίνεται γρήγορα. Σας λέω, είναι το φαγητό μας της Κυριακής, γιατί πάντα Κυριακή μεσημέρι είναι έτσι, είναι πιο τεμπέλα. Θέλω κάτι έτσι γρήγορο, εύκολο, που να αρέσει σε όλους. This is it. Έτοιμο το φαγητό μας και είναι τέλειο. Ο γιος μου ειδικά, και ξέρετε τα αγόρια, τρελαίνεται με αυτό το φαγητό, δοκιμάστε το.